169.000 νέες θέσεις εργασίας προσθέθηκαν στον ιδιωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο. Πρόκειται για αριθμό που θα περιπλέξει τις προβλέψεις για τα επόμενα βήματα της αμερικανικής οικονομίας. Το όριο στο οποίο προσέβλεπαν οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν 170.000. Πάνω από αυτό θεωρούνταν δεδομένο ότι η Fed θα ξεκινούσε τον περιορισμό της φθηνής ρευστότητας. Κάτω από αυτό θα επικρατούσε η αντίληψη ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Η ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε από το 7,6% του Ιουνίου σε 7,3% τον Αύγουστο, δηλαδή στο χαμηλότερο ποσοστό από το Δεκέμβριο του 2008. Όμως τα στοιχεία για την απασχόληση τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι τον Ιούλιο η Αμερικανική οικονομία αποκατέστησε περίπου 6,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από τα 8,8 εκατομμύρια που χάθηκαν μετά την κρίση του 2008.